δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για 10. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν φανερό από την αρχή της συνεδρίασης ότι η συζήτηση όχι μόνο θα διανθιστεί, αλλά θα περιστραφεί επί άλλων θεμάτων. Διότι έχει γίνει συνείδηση, νομίζω, σε όλους εκείνους που κατέθεσαν την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ότι βρίσκονται στο κενό και βρίσκονται μάλιστα στο κενό με τη βούλα της δικαιοσύνης. Κακιά μέρα όμως διάλεξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλήσει για το ναυτικό ατύχημα. Διότι πριν από λίγες ώρες ο δήμαρχος του ελληνικού Αργυρούπολης, που φαντάζομαι ότι είναι προσκύμενος στο κόμμα σας, μίλησε για αισθητά αποτελέσματα στη διαδικασία της απορρίπανσης. Δηλαδή, ένας δήμαρχος, ο οποίος δεν είναι φιλικά προσκύμενος στην κυβέρνηση, αναγνωρίζει τις εργώδεις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, ούτως ώστε να αρθούν οι συνέπειες αυτού του ατυχήματος. Το σοβαρό ζήτημα όμως που ανακύπτει, κύριοι συνάδελφοι, είναι το εξής. Εάν βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα και κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν την έκδοση του πορίσματος του εισαγγελέα εφετών του κυρίου Μπρακουμάτσου, θα μπορούσα να καταλάβω και να δικαιολογήσω και υπερβολές και αστοχίες και παραπλανητικά σχόλια. Μάλιστα, άκουσα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής ότι και εγώ έχω συνομιλήσει με τον ισοβήτη τον Γιαννουζάκη. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε. Και τι άλλο θα ακούσουμε από τους κατά σύστημα ψευδόμενους της Χρυσής Αυγής. Να δούμε. Το πόρισμα όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχει κομβική σημασία για την παρούσα συζήτηση και για το αίτημα το οποίο έχετε υποβάλει εσείς για Εξεταστική Επιτροπή. Διότι το πόρισμα βάζει στο αρχείο τη μήνυση του ισοβήτη, ο οποίος κρατείται για εμπόριο μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, για τα φυσικά πρόσωπα και μάλιστα για την εισαγγελέα, την κυρία Τζίβα, αποδεχόμενο ότι δεν υπάρχει φυσικός αυτουργός για τα αδικήματα για τα οποία κατηγορήθηκαν κάποιοι άνθρωποι από τον συγκεκριμένο κρατούμενο. Δεν υπάρχει. Ερχόσαστε λοιπόν εσείς σήμερα και λέτε ότι υπάρχει θέμα που πρέπει να εξετάσει η Βουλή για τους ηθικούς αυτούργους. Καταλαβαίνετε σε τι απόλυτη παρανόηση, για να μην πω τρέλα, βρισκόμαστε. Δεν υπάρχουν φυσικοί αυτούργοι, αλλά μας λέτε να εξετάσουμε θέματα ηθικών αυτούργων. Μα αφού δεν υπάρχουν φυσικοί αυτούργοι, δεν το καταλαβαίνετε. Και λέτε και κάτι άλλο το οποίο είναι εξίσου παράλογο. Λέτε η υπόθεση δεν μπήκε στο αρχείο για τον κύριο Καμένο. Παρακαλώ. Και για τον λιμενικό υπάλληλο. Δεν μπήκε. Μα κύριε Αθανασίου, λοιπόν, έπονται ομιλητές της παράταξής σας. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ μην ξαναδιακόψετε. Υπάρχουν ομιλητές, θα εξελιχθεί όλη την ημέρα συζήτηση. Ό,τι θέλετε θα το ανασκευάσετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Για τον Υπουργό και βουλευτή τον κύριο Καμένο, είχε αρμοδιότητα να εξετάσει ο εισαγγελέας εφετών τα περαιτέρω? Ή έπρεπε να κάνει αυτό που έκανε με βάση το Σύνταγμα? Να παραπέμψει την υπόθεση στη Βουλή διαμέσου της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να αποφανθεί η Βουλή για το σχετικό ανάρρητη ασυλία κτλ. Και όσον αφορά το λιμενικό υπάλληλο, είχε καμία αρμοδιότητα ο εισαγγελέας εφετών καθή στιγμή αυτός ο λιμενικός υπάλληλος είναι στη σφαίρα δικαιοδοσίας του ναυτοδικείου να προχωρήσει στα περαιτέρω?
Τι είναι αυτά που ακούμε? Τι είναι αυτά τα περίεργα νομικά που ακούμε σε αυτή την αίθουσα? Επιτέλους, ελάτε σε μία ευθυγράμμιση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει το απλό, ότι η ψευτομήνυση του Γιαννουζάκη πήγε στο αρχείο. Το καταλάβατε ή δεν το καταλάβατε ακόμα? Καλά, εσείς συνεχίζετε. Συνεχίζετε λοιπόν, συνεχίζετε και σας ξαναλέω. Παρακαλώ, τι θέλετε κύριε Αθανασίου, είσαστε ένας έγκριτος νομικός. Μην κατεβαίνετε στο κακού τη σκάλα. Όταν δεν υπάρχουν φυσικοί αυτούργοι, πού είναι ηθικοί αυτούργοι? Επιτέλους μπορεί να μας... Δηλαδή υπήρχε ηθικός αυτούργος χωρίς φυσικό αυτούργο? Έχουμε τρελαθεί εντελώς. Κύριε Κοντονή, παρακαλώ. Δια του Προέδρου μιλάτε εδώ μέσα. Εκτός τόπου και χρόνου, κύριε, δηλαδή δεν σας καταλαβαίνω καθόλου. Κύριε Υπουργέ, αρμοδίως την έστειλε, σας το εξήγησα. Μην κάνετε διότι αυτή διάλογο. Τη δουλειά θα πρέπει να την κάνει η Βουλή ή ο προϊστάμενος του ναυτοδικείου. Δεν καταλαβαίνετε τα στοιχειώδη? Δεν καταλαβαίνετε τα στοιχειώδη? Δεν είχε αρμοδιότητα. Παρακαλώ πολύ. Δια του Προέδρου γίνεται η συζήτηση. Δεν γίνεται από την αίθουσα και από τον Υπουργό. Παρακαλώ πολύ. Ησυχάστε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Είπε όμως και κάτι άλλο ο αξιότιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με μία ερμηνεία για το Σύνταγμα και τη σύσταση των εξεταστικών επιτροπών. Εύλογο είναι το ερώτημα. Αυτή την ερμηνεία που μας παρουσίασε σήμερα, πότε την ανακάλυψε? Την ανακάλυψε στα έδρανα της αντιπολίτευσης? Διότι εγώ θυμάμαι από τα κυβερνητικά έδρανα ότι δεν εστερνίζεται αυτές τις ερμηνείες. Επομένως, εδώ έχουμε μετατόπιση και οβιδιακή μεταμόρφωση. Για να μην πω το άλλο, ότι, κοιτάξτε κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ εύκολο να λέτε από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι εσείς υπερψηφίσατε όλες τις προτάσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση. Δεν θα κριθείτε από αυτό. Θα κριθείτε εάν υπερψηφίζατε τις προτάσεις που κατέθετε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση όταν είσαστε εσείς κυβέρνηση και είχατε τότε τη δυνατότητα των συστάσεων Εξεταστικής Επιτροπής. Διότι σήμερα ή τις ψηφίσετε ή δεν τις ψηφίσετε, οι Εξεταστικές Επιτροπές που προτείνει η κυβέρνηση θα προχωρήσουν και θα παράξουν το έργο που πρέπει να παράξουν. Επομένως, αφήστε τα αυτά τα υποκριτικά στην άκρη. Θέτετε όμως κάποια ερωτήματα για τη σύσταση των εξεταστικών επιτροπών, τις συγκεκριμένες. Μας λέτε, για παράδειγμα, ότι πρέπει αυτή η εξεταστική επιτροπή, είναι στην παράγραφο 2 της πρότασής σας, να διερευνήσει τι πραγματικά υπόθηκε. Κοιτάξτε, εάν δεν καταλαβαίνετε τι ρωτάτε, εγώ σας λέω ότι στην καλύτερη περίπτωση είναι κάτι παντελώς αναπόδεικτο. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας αυτά εδώ, τα οποία τα τερατώδη, τα οποία έχουμε ακούσει από τον Γιαννουζάκη, για τα οποία υπήρξε κρίση του εισαγγελέα εφετών, τι άλλο θέλουμε να ακούσουμε από σας παρά μόνο να βάλουμε τα γέλια? Και υπήρχαν άλλο ερώτημα. Υπήρχαν άλλες, λέει, συζητήσεις και επαφές πέραν των 12 τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, πράγματα τα οποία έχουν απαντηθεί? Έχει πει κανένας ότι υπόθηκε κάτι διαφορετικό ή υπήρχαν περισσότερες? Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή τα ερωτήματα αυτά αναπάντητα από τη μια και από την άλλη πεδίο συκοφάντησης. Και μας κάνει εντύπωση ότι εμένετε σε αυτές τις αιτιάσεις και σε αυτά τα αιτήματα. Κάθε στιγμή, σας ξαναλέω, η δικαιοσύνη μίλησε. Τελικά αυτή τη δικαιοσύνη τη λαμβάνετε υπόψη σας ή την επικαλείστε όποτε εσείς θεωρείτε ότι ευνοούνται οι απόψεις σας? Ή τη χαϊδεύετε όπου εσείς νομίζετε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια τριβή μαζί της? Αυτά είναι η πραγματική συνεισφορά της κυβέρνησης, να σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και σας καλούμε να κάνετε το ίδιο. Μη χτίζετε λοιπόν παλάτια στην άμμο, διότι η δικαιοσύνη απεφάνθη και απεφάνθη οριστικά και αμετάκλητα επί του θέματος αυτού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρουμε πολύ καλά αυτή την υπόθεση.
Ξέρουμε για τους δύο και πλέον τόνους ηρωίνη, καθαρής ηρωίνης, που αυτό σημαίνει ότι θα πολλαπλασιάζεται η ποσότητα. Ξέρουμε ότι αυτή η ποσότητα θα σκόρπαγε το θάνατο σε νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Ξέρουμε ότι δεν ήταν μόνο για εδώ. Και επίσης ότι έχουμε 7 νεκρούς σε αυτή την υπόθεση. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν σας είπα... Κύριε Υπουργέ, 2 λεπτά. Ναι, ναι. Εντάξει. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή σας είπα, αν ο κύριος Καμένος είχε προτρέψει τον συγκεκριμένο κρατούμενο, όχι να πράξει τα νόμιμα, όχι να δώσει στοιχεία και να λάμψει αλήθεια, αλλά κάτι άλλο, τότε θα είχατε κάθε λόγο να τον κατηγορήσετε. Εδώ όμως συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προέτρεψε τον κατηγορούμενο να δώσει στοιχεία, να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να δούμε επιτέλους αυτό το κομμάτι το οποίο δεν μπόρεσε να το διευκρινίσει η δικαιοσύνη. Ποιος είναι ο επικεφαλής αυτού του κυκλώματος, αυτό τέλος πάντων να διευκρινιστεί. Γι' αυτό τον κατηγορείτε. Ή υπάρχει ένα θέμα που άκουσα ηθικής τάξεως. Γιατί ένας υπουργός προτρέπει έναν ισοβήτη να συνδράμει τη δικαιοσύνη στο έργο της. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είναι αυτό, με συγχωρείτε. Αν λέτε ότι είναι αυτό, ότι ένας υπουργός προέτρεψε ένα κατηγορούμενο να συνδράμει τη δικαιοσύνη για να ρίξει φως σε μια υπόθεση ναρκωτικών 2 τόνων ηρωίνης, τότε λυπάμαι για σας που το λέτε μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Λυπάμαι για λογαριασμό σας. Αλλά θα ήθελα πολύ να μου πείτε, εσείς αν βρισκόσαστε στη θέση του Καμένου, τι θα λέγατε σε αυτό το κρατούμενο? Θα του λέγατε δεν σου μιλάω, σου κλείνω το τηλέφωνο? Παρακαλώ. Όταν μάλιστα αυτός ο κρατούμενος εκφράζει φόβο για τη ζωή του, γιατί ξέρει ότι έχουν πεθάνει άλλοι 7 πριν από αυτόν. Αυτά όλα εσείς τα περνάτε στην άκρη και λέτε το πρόβλημα είναι η συνομιλία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω το εξής. Το καταλάβαμε από την αρχή ότι εδώ έχουμε να κάνουμε για μία όπερα κωμωδία. Όπως λέμε στα Επτάνησα, όπερα μπούφα. Το καταλάβατε κι εσείς. Γι' αυτό έχουμε το ταξίδι του Καμένου στο Λονδίνο, έχουμε το ναυάγιο στη Σαλαμίνα, ακούμε διάφορα πράγματα άσχετα με την υπόθεση, θα ακούσουμε κι άλλα. Έχουμε υπομονή. Έχουμε υπομονή. Εκείνο όμως που πρέπει εσείς να αντιληφθείτε είναι ότι δεν μπορείτε και δεν σας επιτρέπετε να γίνεστε οι μάντες μετάβασης επιχειρηματικών συμφερόντων. Γιατί σας θυμίζω μόνο αυτό. Η όλη υπόθεση ξεκίνησε όταν η οικονομική αστυνομία προέβη σε έλεγχο στα γραφεία του κυρίου Μαρινάκη. Δεν ξέρω αν ήταν έλεγχος ρουτίνας ή κάτι άλλο. Δεν το γνωρίζω. Από εκείνου όμως του σημείου είχαμε πυρομαδών από τον τύπο που ελέγχει ο κύριος Μαρινάκης και ακολούθησε μετά από 48 ώρες ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι αυτό? Σύρεστε πίσω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα ή δεν σύρεστε? Γιατί ο κύριος Τζαβάρας έκανε μία ερώτηση. Είπε η κυβέρνηση θα πρέπει να αποδεχτεί... Παρακαλώ ολοκληρώστε, τελειώνω, κύριε Υπουργέ, κύριε ολοκληρώστε. Θα πρέπει να αποδεχτεί το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει κριτική. Βεβαίως και τον αποδεχόμαστε. Εσείς θα πρέπει να τον αποδεχτείτε, να κάνετε κριτική και να μην σύρεστε πίσω από επιχειρηματικά συμφέροντα. Και επειδή θέλω να τελειώσω με κάτι... Παρακαλώ, κλείστε. Ναι. Απευθύνομαι, κύριε Παπαθεοδόρου, σε εσάς. Ξέρετε ότι σας εκτιμώ και πάντοτε με προσοχή σας ακούω. Σήμερα κάνατε ένα λάθος. Καταθέσατε ένα κείμενο της εφημερίδας ντοκουμέντο της κυρίας Κατή, στο οποίο διαλαμβάνονται δημοσιογραφικές πληροφορίες για κάποια στοιχεία του υπομνήματος της κυρίας Τζίβα. Το πόρισμα λοιπόν δεν το έχει κανένας και ούτε μπορεί να το έχει. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που είπατε εσείς, ότι δήθεν επιβεβαίωσε η κυρία Τζίβα την αγωνία του Γιαννουζάκη για την επίσκεψή της στο κατάστημα κράτησης, περιλαμβάνεται στο πόρισμα. Δεν περιλαμβάνεται, εγώ δεν ξέρω να περιλαμβάνεται στο πόρισμα γιατί δεν το έχω δει. Σίγουρα όμως, κύριε Παπαθεοδόρου, δεν περιλαμβάνεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας ντοκουμέντο.
Έτσι. Λοιπόν, όταν ερχόμαστε εδώ και επικαλούμαστε τέτοιου τύπου έγγραφα, σας παρακαλώ να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Το ξέρω ότι είστε, δεν απευθύνω προσωπική μορφή. Γιατί ζητάτε το λόγο προσωπικό. Παρακαλώ, σας κλείνω. Παρακαλώ όμως, όπως επίσης είπα και προηγουμένως, ότι κάνατε μία αναφορά ότι μεταθέσαμε εσπευσμένα τη διευθύντρια του καταστήματος κράτησης. Σας λέω λοιπόν ότι η κυρία Γέρου ήταν και παραμένει στη θέση της. Σας παρακαλώ λοιπόν, κριτική να ακούμε, αλλά να την ακούμε με βάση συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, για να μπορούμε να συζητάμε. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει τέτοια συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τι θέλετε κύριε Παπαθεοδόρου?